κύριοι βουλευτές, κύριε βουλευτά, οι μετατάξεις αυτές γίνονται στην πραγματικότητα από φορείς που λειτουργούσαν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις, όχι με επιτυχία, για διάφορους λόγους, δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση τώρα, εξού και κάποιες είναι σε εκαθάριση, και όταν περνάνε στο δημόσιο τομέα, οι άνθρωποι αυτοί, περνάνε με τους κανόνες του ενιαίου μισθολογίου, όπως ισχύει και για οποιονδήποτε εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα, που τυχόν μπαίνει σε ένα διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και κερδίζει μία θέση στο δημόσιο, την οποία την κερδίζει μετά από μία ολόκληρη διαδικασία. Αυτοί λοιπόν που μπαίνουν έτσι δεν κουβαλάνε κάποια προσωπική διαφορά, μπαίνουν με τους κανόνες του ενιαίου μισθολογίου και η ίδια μεταχείριση για λόγους ισότητας, όπως αναφέρετε, ισχύει και για την περίπτωση αυτών εδώ των εργαζομένων. Στο συγκεκριμένο νομικό θέμα που επικαλείστε, οι περιπτώσεις που λέτε ισχύουν για όταν οι μετατάξεις έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Εδώ οι μετατάξεις έχουν εθελούσιο χαρακτήρα. Συνεπώς, η άποψή μας είναι ότι για λόγους ίσης μεταχείρισης θα έχουν την ίδια μεταχείριση που έχει κάποιος που δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα και μέσω ΑΣΕΠ μπαίνει στο δημόσιο.